Είμαστε με τον θεολόγο Αθανασέη, επικεφαλής του συνδυασμού εκτός γραμμής, που κατεβαίνει σε εκλογές του τεχνικού επιμελητηρίου που πρόκειται να γίνουν στις 19 Μαΐου. Δεν είναι η πρώτη φορά που διεκδικείται τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Ποιος είναι ο λόγος που θέτετε τον εαυτό σας επικεφαλής αυτής της κίνησης? Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, εσάς και την εφημερίδα σας, το Εμπρός, και να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε εκλογές 19 του Μάη. Θα ψηφίσει ο τεχνικός κόσμος της χώρας, η ΠΕ Μηχανική. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί θα μπορεί να εκφραστεί ο κόσμος και να ψηφίσει την παράταξη που εκείνος θέλει. Και είναι η στόχη της δικής σας παράταξης σε αυτές τις εκλογές? Εμείς είμαστε μια καινούργια παράταξη. Το όνομά μας είναι Εκτός Γραμμής. Έχουμε 19 υποψηφίους σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Εδώ 9, στη Χίο 4 και 6 στη Σάμο. Εμείς είμαστε μια καινούργια παράταξη, η οποία θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα στο τέλος. Δηλαδή, τι θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε? Να δώσουμε φωνή στον απλό μηχανικό, σε αυτόν ο οποίος δεν είναι ούτε στα γρανάζια, ούτε στο σύστημα, ούτε είναι φτασμένος μηχανικός που έχει τα πατήματά του, που ξέρει σε ποιους θα απευθυνθεί, πού θα πάει να μιλήσει. Είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ του νέου μηχανικού, αυτού που τελειώνει σήμερα και αναλογίζεται ότι έχει μπροστά του να ανέβει ένα γολγοθά. Αυτόν θέλουμε να εκφράσουμε. Τον καινούριο μηχανικό που αγωνιά, που έχει προβλήματα, αλλά και τους παλιούς που είναι άνθρωποι του μόχθου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τεχνικός κόσμος, και αυτοί νιώθουν πελαγωμένοι πολλές φορές βλέποντας τα διέξοδα, είτε από την νομοθεσία, είτε από τη φορολογία, είτε από τα νησιά τα οποία ζούμε, που είναι απομονωμένα, που είναι απομακρυσμένα. Ναι, μεν το ΦΠΑ εδώ είναι λιγότερο, αλλά το να έρθουν τα προϊόντα, να έρθουν όλα εδώ στο νησί, έχει ένα κόστος. Αυτό όλο δημιουργεί τεράστιο άγχος σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το φορολογικό τους, αυτό δεν θα το σκεφτεί κανένας. Πώς τότε ολάκερος οργανισμός και δεν μπορεί να αρθρώσει και να αμφισβητήσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων, της κάθε κυβέρνησης, γιατί δεν είναι πρόβλημα μόνο αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή, στραγγαλίζουμε τον ελεύθερο επαγγελματία και τον κάνουμε να είναι έρμεος ενός συστήματος. Σε αυτό θέλουμε να βάλουμε μια τελεία. Όλο το πρόβλημα που δημιουργείται στο γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος, ας αφήσουμε τη μεγάλη εικόνα του μηχανικού, τα προβλήματα που έχουμε και στην Αθήνα και στην επαρχία. Όμως, εδώ σε ένα τέτοιο τοπικό επίπεδο που βρισκόμαστε, στο πιο βόρειο σημείο βορειοανατολικό σημείο της χώρας μας, και βλέπεις ότι δεν υπάρχει εξέλιξη που θα μπουν και οι ευκαιρίες που υπάρχουν στην Αθήνα. Αν λοιπόν το ΤΕΕ δεν μπει μπροστά και να δώσει μια προοπτική σε όλο αυτόν τον κόσμο, θα συνεχίσει να συρρυκνώνεται ο πληθυσμός, οι νέοι να φεύγουν, τα καλά μυαλά που περνάνε στις Πανελλήνιες για να μπει στο Πολυτεχνείο, οι βάσεις είναι υψηλές. Σημαίνει ότι έχει και οι γονείς και οι οικογένειες έχουν επενδύσει σε αυτά τα παιδιά για να σπουδάσουν, να μορφωθούν. Και τα χάνει το Βόρειο Αιγαίο, τα χάνει Μυτιλήνη, τα χάνει Χίος, τα χάνει Σάμος, και όλα φεύγουν και κάθονται στην Αθήνα. Παρόλο που έχουμε ένα σχετικό αβαντάζ αυτή την εποχή, τον τομέα της πληροφορικής που θα μπορούσε να έδινε νέα προοπτική σε όλους. Και παρά τα αυτά, βλέπεις ότι έχουμε συρρήκνωση. Μίλησα με αρκετά παιδιά τώρα για να κατεβούμε ως συνδυασμός, αν ήθελα να συμμετάσχουν, γιατί εμείς δεν πάμε σε πεπατημένες λύσεις ανθρώπων οι οποίοι θα μας φέρουν ψήφους. Εμείς θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι και θα δουλέψουν για το ΤΕΕ, αλλά θα φέρουν τη δική τους οπτική, τη δική τους προοπτική και θα δώσουν ένα νέο αφήγημα στον κάθε μηχανικό, ώστε να μπορέσει και αυτός να δραστηριοποιηθεί. Και είναι το δικό μας όραμα, δηλαδή βασικά. Υπάρχουν αυτή την εποχή και με τη δουλειά που κάνω εγώ στη διαχειριστική αρχή, υπάρχουν κάποιες στρατηγικές, η οποία είναι προαπαιτούμενα για το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο για το Βόρειο Αιγαίο. Ναι, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Και βλέπεις ότι υπάρχει στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Πώς θα κάνουμε τις επιχειρήσεις μας να είναι πιο καινοτόμες? Σε αυτούς τους τομείς που θα αποφασίσει η περιφέρεια ότι είναι ισχυρή. Δηλαδή, στην αγροδιατροφή, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον.
Έχουμε τη στρατηγική των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων για τα μικρά νησιά. Τα ΒΑΑ, βιώσιμη αστική ανάπτυξη για τις δυο μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, Χίο Μυτιλίνη. Ποια είναι η άποψη του ΤΕΕ για όλα αυτά? Okay. Εγώ συμμετείχα και στην προηγούμενη διοίκηση ως μέλος της διοικούσας. Είχε γίνει μια μελέτη ΣΒΑΚ που είναι προαπαιτούμενο, αλλά μείναμε εκεί. Δεν μπορείς να παραμείνεις στο να παραδώσεις μόνο μία μελέτη. Πρέπει να μπεις εσύ, μπροστάρεις σε όλα αυτά τα πράγματα που είναι για το περιβάλλον που ζούμε, είναι καινοτόμα. Όταν τώρα έρχεται η Ευρώπη και σου λέει εγώ θέλω μια στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των αστικών κέντρων της περιφέρειας, τότε είναι πεδίο δόξης λαμπρό να μπει μπροστά και να χρησιμοποιήσει όλο το παραγωγικό ιστό που έχει, που είναι όλοι μηχανικοί, ενεργοί, εργολάβοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, και να μπουν μπροστά και να δώσουν μια κατεύθυνση και να ζητήσουν πράγματα από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της δικής σας παράταξης σε σχέση με τις άλλες που διεκδικούν τη διοίκηση στο Βόρειο Αιγαίο? Να σας πω, δεν θέλω να περιοριστεί μόνο στα πρόσωπα. Νομίζω είναι στη φιλοσοφία και στην κουλτούρα που ο κάθε ένας έχει. Είναι πώς το βλέπει. Θέλω το ΤΕΕ να το έχω για να βάζω βάσεις για την πολιτική μου σταδιοδρομία. Θέλω ένα ΤΕΕ για να εξυπηρετώ τα μικροσυμφέροντα. Θέλω ένα ΤΕΕ για να έχω ανθρώπους, ένα στρατό δικό μου, ανθρώπων οι οποίοι είναι σε διάφορες θέσεις. Θέλω να ικανοποιώ το κομματικό μου ακροατήριο. Εμείς σε όλα αυτά λέμε όχι. Εμείς θέλουμε και έχουμε ως κεντρικό παίκτη στο δικό μας το πλάνο, έχουμε τον απλό μηχανικό. Αυτόν που ξεκινάει σήμερα. Που δουλεύει σήμερα και νιώθει μόνος. Ότι δεν υπάρχει καμία ομπρέλα από πάνω του. Είναι αδικαιολόγητο κατά τη δική μου άποψη να ξεκινάει κάποιος την καριέρα του, να πληρώνει τις συνδρομές του για να ανήκει στο ΤΕΕ, να πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές και στο τέλος να νιώθει ότι είναι μόνος του. Σε αυτό θέλουμε να βάλουμε μια τελεία και να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε τη μορφή της διοίκησης του ΤΕΕ, να αλλάξουμε τις προτάσεις του και να μπούμε πιο βαθιά στην πολιτική. Όχι την πολιτική, την παραγωγή πολιτικών στρατηγικών που θα φέρουν ευημερία και ανάπτυξη στα νησιά μας. Επίσης, ένα άλλο πράγμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι να φέρουμε και μια δικαιοσύνη. Ακούς υπηρεσίες που υπάρχουν και λέει προϊστάμενος υπηρεσίας ΤΑΦ ΕΕ και γίνεται η μάχη από πίσω ότι γιατί να είναι ο ΤΑΦ ΕΕ ή ο ΠΗ ΕΕ. Μια υπηρεσία πρέπει να κρατάει μία αρχή, να πάρει κάποιες αποφάσεις. Και από τη στιγμή την οποία η ΠΗ ΕΕ είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε αυτούς πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Τώρα, αν μέσα από μία διαδικασία δούμε ότι κάποιος από ΤΑΦ ΕΕ είναι τόσο πολύ ικανός, τόσο πολύ καλός, σαν προϊστάμενος, ναι, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί με μία απόφαση της διοίκησης να μπαίνει ένας ΠΗ στο περιθώριο και να προάγεται κάποιος άλλος που είναι ΤΑΦ ΕΕ. Και αυτό είναι ένα αντικείμενο του δικού μας του χώρου που πρέπει να το διεκδικήσουμε. Να δώσουμε προτεραιότητα στους μηχανικούς σε θέσεις ευθύνης. Να δώσουμε προτεραιότητα. Γιατί είναι άδικο για τα χρόνια των σπουδών τους και για όλα αυτά που έχουν τραβήξει να υποβιβάζονται και στο τέλος να τίθονται στο περιθώριο. Στο δημοσιοπαλληλικό κώδικα δεν υπάρχει. Λέει ότι προηγεί το ΠΕ του ΤΑΦ ΕΕ, αλλά τη δουλειά της επιλογής την κάνει ο οργανισμός που έχει περάσει κάθε υπηρεσία. Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας λέγεται. Ναι. Κατάλαβες, είναι σαν να λέμε το κανονιστικό πλαίσιο του κάθε οργανισμού. Αλλά ακούμε πολλά παρατράγουδα, δηλαδή ότι ΠΕ υποβιβάζονται, δεν προάγονται και γίνεται προϊστάμενος κάποιος που είναι ΤΑΦ ΕΕ. Αυτό ο δικός μας χώρος πρέπει να μπει μπροστά. Έστω και αν έχουμε φίλους, πολύ καλά παιδιά και γνώστες του αντικειμένου που είναι ΤΑΦ ΕΕ. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί στο όνομα κάποιων φιλικών σχέσεων να λοξοδρομούμε.
Το ΤΕΕ θα πρέπει να θωρακίσει και να προστατεύσει τα δικαιώματα των μελών του, γιατί αυτά είναι τα μέλη του που του δίνουν τη δύναμη να υπάρχει σαν οργανισμός. Άρα, συνεπώς, δεν μπορεί να αφήνεις στο έλεος του κυρίου τα μέλη του σε περιπτώσεις που υπάρχει άνηση μεταχείριση του προσωπικού, σε υποθέσεις διενέξεων μεταξύ των πολιτών. Πώς τον προστατεύεις το μηχανικό του δημόσιου υπάλληλο όταν τον κάνουν καταγγελίες άνθρωποι που δεν διεκπεραιώνονται τα συμφέροντά τους? Πώς τον θωρακίζεις? Τι του παρέχεις? Νομική προστασία? Αυτό δεν πρέπει να το εξετάσουμε? Και επίσης, να κάνουμε και ένα τελευταίο σχόλιο και για την επίσκεψη του κυρίου Στασινού, του Προέδρου του Κεντρικού ΤΕΕ, του ΤΕΕ της χώρας μας. Εμείς είμαστε περιφερειακό τμήμα, εκείνος είναι πρόεδρος που εκλέχτηκε αρκετές φορές, που έχει εκλεγεί στο αξίωμα αυτό. Με μία αίσθηση απογοήτευσης, παρατήρησα τα κανάλια, τα τοπικά, να φιλοξενούν τον κύριο Στασινό, αλλά έλειπα από το πλάνο το ίδιο το ΤΕΕ, το περιφερειακό τμήμα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν, να αναρωτιέμαι, να έρθει ο πρόεδρος εδώ και να μην δει τον πρόεδρο του ΤΕΕ, του περιφερειακού τμήματος, να μην δει τη διοικούσα, που είμαι και μέλος της διοικούσας? Αυτό ήταν επιλογή του πρόεδρου, του κ. Στασινού. Ναι, φυσικά. Αυτό εμένα δεν φτάνω στο σημείο ούτε να το καυτηριάσω, ούτε να το καταγγείλω, αλλά απογοητεύομαι, γιατί βλέπω ότι το κεντρικό όργανο του ΤΕΕ δεν αναγνωρίζει επί της ουσίας το περιφερειακό. Το απαξιώνει από τη στιγμή που δεν το βλέπει. Δεν έρχεται να το συναντήσει. Να ρωτήσει ποια είναι τα προβλήματά σας, τα παιδιά. Αισθάνεσαι ότι τελικά εμείς εδώ στο Βόρειο Αιγαίο τι κάνουμε? Είμαστε απλώς, είμαστε, ζούμε εδώ σε αυτά τα νησιά. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε. Άλλος πάρα πολύ, άλλος πιο λίγο. Ή κοιτάζουμε να φύγουμε όλοι από εδώ? Τι κάνουμε δηλαδή? Άπαξ και έρχεται ο πρόεδρος και δεν έρχεται να δει τη διοίκηση του ΤΕΕ, του τοπικού ΤΕΕ, είναι σαν να αποξιώνει και το κάθε μέλος του ΤΕΕ. Για μένα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό ήταν επιλογή του πρόεδρου, του κύριου Στασίνου, να έρθει και αντί όσοι ήθεστε να συναντηθεί και με την διοίκηση του τοπικού ΤΕΕ και με τα μέλη της παράταξής του, που είναι φυσικό να θέλει να συναντηθεί, συναντήθηκε μονάχα μόνο με τα μέλη της παράταξής του Δουκουμού. Ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο που ήρθε ο πρόεδρος του ΤΕΕ στο Βόρειο Αιγαίο. Κάθε μία τέτοιου υψηλού περιεχομένου συνάντηση είναι ευπρόσδεκτη από την πλευρά μου και από την πλευρά όλων των μελών του ΤΕΕ. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Όμως, δες την παράταξή σου, δες τους δημάρχους φυσικά, αλλά δες και το ίδιο το ΤΕΕ, το περιφερειακό τμήμα, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να το εξυψώνεις. Αν έρχεσαι και δεν το βλέπεις και βλέπεις όλους τους υπόλοιπους, είναι σαν να λες εγώ δεν θέλω αυτή τη διοίκηση του περιφερειακού τμήματος, γιατί δεν μπορεί να δει τον κάθε μηχανικό εδώ, βλέπει τη διοίκηση. Αυτό θεωρώ. Σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κύριος Στασινός θα αναμετρηθεί σε άλλη κάλπη. Σε άλλο επίπεδο, σε άλλο level θα αναμετρηθεί, σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι σημαντική η επιτυχία του κάθε φορά που εκλέγεται. Αυτό όμως, από τη στιγμή που το ίδιο το ΤΕ έχει θεσμοθετήσει τα περιφερειακά τμήματα και ο ίδιος οφείλει να σέβεται την οργανωτική δομή του φορέα που λέγεται ΤΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, περιφερειακό τμήμα, και να έρθει να συναντηθεί, να αφουγκραστεί τα προβλήματα που θα εκφραστούν μέσω της διοίκησης, γιατί ουσιαστικά εμείς τι είμαστε? Είμαστε οι φωνές, τα 9 μέλη που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε οι φωνές των απλών μελών, οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν να τον συναντήσουν. Άρα να καταγράψουμε τα προβλήματα και να πάμε να τον ενημερώσουμε. Αυτό θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει. Επίσης, και το άλλο είναι πολύ σημαντικό, ότι ζούμε σε ένα τόπο ο οποίος πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Αν δεν μπει μπροστά το ΤΕΕ, που είναι ένας κλάδος αναπτυξιακός εντελώς, μηχανική από όλους τους κλάδους, άρα λοιπόν πώς είναι δυνατόν αυτός ο τόπος, αν δεν μπει μπροστά το ΤΕΕ, πώς και το ίδιος ο τόπος θα προχωρήσει? Πώς? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Οι δουλειές για τα πάντα χρειάζεται μηχανικός. Έχουμε εδώ ένα εργαλείο που είναι το Πανεπιστήμιο. Από το 1986 και μετά παίζει σημαντικό ρόλο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Υπάρχει το εξής.
βλέπουμε μέρα με τη μέρα ότι το πανεπιστήμιο σε πολλά κρίσιμα σημεία αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν πρέπει όλος ο κόσμος να μπει μπροστά για να προασπίσει τη θέση του πανεπιστήμιου. Θα το αφήσουμε δηλαδή στην τύχη του και αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν και εδώ υπάρχει πεδίο να δράσει το τεχνικό επιμελητήριο, το περιφερειακό του τμήμα, με θέσεις, με απόψεις, με κινητοποίηση. Οι περισσότεροι, αρκετοί καθηγητές, αν όχι οι περισσότεροι, είναι μηχανικοί και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Είναι μέλη δηλαδή του δικού μας οργάνου. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μπούμε και να δώσουμε κάποιες προτάσεις για το πώς θα γίνει. Όχι απλώς να μείνει ίδιο το Πανεπιστήμιο, να μεγαλώσει το Πανεπιστήμιο. Είσαστε μέλος της δίκου σας από το 2019. Πώς είναι μέχρι τώρα η συνεργασία σας με την διοίκηση? Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι αρκετά. Διαφωνίες υπάρχουν. Όμως σε γενικές γραμμές προσπαθούμε όλοι μας να περιορίσουμε το εγώ μας και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στο να δοθούν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Κατά τη δική μου την άποψη, πρέπει να αλλάξουν πολλά και στην ίδια λειτουργία του ΤΕΡ, γιατί θεωρώ ότι αναλωνόμαστε πάρα πολύ με τετριμένα θέματα, τα οποία ούτε αναπτυξιακό χαρακτήρα έχουν, αλλά και δεν πάνε παρακάτω το ΤΕΡ σαν οντότητα. Αυτό που πρέπει να καλλιεργήσουμε είναι τη συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή των νέων ανθρώπων που έχουν όρεξη να προσφέρουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι νέοι πάνε το κάρο μπροστά και το τραβάνε, και να δώσουμε φωνή στον κάθε ένα μηχανικό. Δηλαδή να μην θεωρεί ότι αυτό κάποιοι άνθρωποι συνεδριάζουν ερήμη των συμφερόντων του. Αυτό πρέπει να δούμε. Η συνεργασία μπορεί από καλή να γίνει πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν επιμέρους προβλήματα. Φυσικά μετά το πέρας των εκλογών βάζουμε στο πλάι τις διαφορές μας. Προσπαθούμε να συνενέσουμε σε προβλήματα, στη λύση των προβλημάτων. Ο πρόεδρος θεωρώ ότι είχε μια αρκετά καλή θητεία όλα αυτά τα χρόνια. Παρέλαβε και εκείνος ένα σημαντικό έργο από τον Παναγιώτη τον Πιτό και από όλους τους προηγούμενους προέδρους, τον αείμνηστο Γιώργο Σπανέλη και από τον Δημήτρη τον Μάντζαρη. Υπήρξε ένα έργο, πήγε παρακάτω το ΤΕ, ήρθε η ώρα να πάει ακόμα παρακάτω. Συνεπώς θεωρώ ότι χωρίς κομματικές παροπίδες πρέπει να πάμε όλοι στις εκλογές, να ψηφίσουμε, όχι για να αναδείξουμε αυτόν που θέλει το κόμμα μας, αλλά αυτός που είναι καταλληλότερος για αυτή τη θέση.